Άλλως παίζουν και οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σε κάθε παιχνίδι και καλούμε να προσαρμοστούμε ανάλογα. Το παιχνίδι τώρα που έρχεται είναι ένα γειτονικό ντέρμπι, δύο πόλεις πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Η ομάδα του Μακεδονίου ιδιαίτερα ανεβασμένη τελευταία και νομίζω θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ένα ντέρμπι, όπως το είπες εσύ, έχει ιδιαιτερότητες. Πάνω σε αυτές τις ιδιαιτερότητες έχεις προσοχή στους ποδοσφαιριστές σου. Εντάξει, τα παιδιά ειδικά που είναι από εδώ ξέρουν πολύ καλύτερα τι σημαίνει ένα ντέρμπι μεταξύ των δύο πόλεων. Από εκεί και πέρα όμως εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο παιχνιδιού, ένα συγκεκριμένο πλάνο, στο οποίο σε κάθε αγώνα προσπαθούμε να βγάλουμε αυτό το πλάνο, να το υλοποιήσουμε. Coach, στην προηγούμενη αγωνιστική ομάδα έχει 6 απουσίες. Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή την εβδομάδα? Έχουν επανέλθει όλα τα παιδιά. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι η εβδομάδα που μείναν έξω τους δεν είναι απόλυτα. Έχουν αδειάσει λίγο ενεργειακά. Θα κοιτάξουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Είστε ικανοποιημένος από αυτούς που μπήκανε την Κυριακή, έστω και αναγκαστικά κάποια δουλειά? Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν θετική μετά το 25 λεπτό, μετά τον γκολ που δεχτήκαμε. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κατέβαλαν. Εννοείται ότι καταλαβαίνω ότι δεν υπήρχε ο ρυθμός που έχουν οι υπόλοιποι, αλλά από την προσπάθειά τους είμαι ευχαριστημένος. Αφήνουμε κανένα παραθυράκι μεταγραφικό μέχρι τέλη Ιανουαρίου? Υπάρχουν στο μυαλό οι σκέψεις, ίσως κάποια στιγμή μπορούν κάποιες προσθέσεις. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι τοπικό ντέρμπι, οι ομάδες είναι πολύ κοντά. Έχει κάποια σχέση αυτό με σένα, σε έχει ακουμπήσει ψυχολογικά? Όχι, εντάξει, δεν δίνω σημασία σε αυτά. Οι ομάδες που έχω παίξει είναι πολλές, δεν τα κοιτάζω. Απλά ο Μακεδονικός Φούφα είναι μια ομάδα παραδοσιακή στην Αμερική και θα δώσουμε πολύ προσοχή ώστε να τους αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πρέπει και να πάρουμε τους 3 βαθμούς όπως είπα και πριν. Πάρει επέστρεψη από τον τραυματισμό σου αρκετό καιρό εκτός. Πώς νιώθεις πλέον εν ώψη της συνέχειας? Ήταν ένα δύσκολο διάστημα για μένα. Ήμουνα κοντά στους 2 μήνες νομίζω έξω. Με την ερώτησή σου θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άκη τον Τζικόγια που περάσαμε πολλές ώρες μαζί και με βοήθησε πάρα πολύ να επιστρέψω δυνατός και σε όλα τα παιδιά εδώ στην ομάδα και στο team. Και πλέον είμαι εδώ πέρα για να βοηθήσω όσο μπορώ από τη θέση μου. Πέρυσι σου στέρισαν τη χαρά να σηκώσει ως αρχηγός στο πρωτάθλημα με διάφορους τρόπους. Ενώ το αξίζατε μέσα στο κύπελλο και το πήρατε. Την φαντάζεσαι αυτή τη στιγμή? Πέρσι η αλήθεια είναι ότι πρώτος αρχηγός ήταν ο Γιώργος. Εδώ σήκωνε ο Γιώργος Μαυροματίδης και στη συνέχεια ήμουν εγώ. Όντως έχουν περάσει στιγμές που φαντάζομαι να έρθει πάλι αυτό το πρωτάθλημα και να φτάσουμε στο σημείο να σηκώσουμε το κύπελλο και να χαρούμε πάλι όπως χαρήκαμε και πέρσι. Κοζάνη πρωτοπόρος, ομάδα, 4 βαθμοί πίσω ο Πυρικός. Είναι κάπου ότι πρέπει η ομάδα αυτή τη στιγμή να βγάλει και το μέταλλο του πρωταθλητή που έχει? Εντάξει, η ομάδα έχει δείξει ότι έχει το μέταλλο του πρωταθλητή και δεν έχουμε ήττα. Είμαστε αίτητοι, τώρα τα δυο χι είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά η χρονιά και θα είμαστε και πάλι πρωταθλητές. Ευχαριστώ. Καλή δυναμία. Ξεκινήσουμε αυτό που είπα πάρεις. Παίζουμε σε ένα τοπικό ντέρμπι και το ξέρεις καλά. Έχει ιδιαιτερότητες πέρα από σε κάτι ομάδα συγκεκριμένα? Σίγουρα έχει ιδιαιτερότητες. Είναι δύο ομάδες από την ίδια περιοχή. Γνωριζόμαστε με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, με τους προπονητές, γενικότερα με όλη τη διοίκηση του Μακεδονικού Φούφα. Έχει ιδιαιτερότητες επίσης γιατί και οι δύο ομάδες χρειαζόμαστε βαθμούς για τους δικούς στόχους ο καθένας. Οπότε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ελπίζω ο φίλαθλος κόσμος θα το παρακολουθήσει και από το Λεμάνι και από την Κοζάνη. Προβελπιστούμε να είναι αρκετός από την Κοζάνη, γιατί είναι κοντά το παιχνίδι, να το ευχαριστηθεί. Την ερώτηση που κάναμε και στον Πάρη, αντιμέτωπος με την προηγούμενη ομάδα σου, έτσι? Ναι, πάρα πολλά με τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά δεν έχει καμία σημασία για την Κυριακή. Παίζω, είμαι ποδοσφαιριστής της Κοζάνης, έχουμε ένα μεγάλο στόχο και όπως αντιμετωπίσουμε κάθε παιχνίδι, θα αντιμετωπίσουμε και αυτό για να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε εμείς την πορεία μας προς το πρωτάθλημα. Νίκο, πέρυσι από τον Ζώσο στη μεσαία γραμμή, φέτος έχει αλλάξει θέση, στην επίθεση. Πώς νιώθεις γι' αυτό και πώς σου φαίνεται η καινούργια σου θέση? Σίγουρα ήταν λίγο παράξενο από καλής μεριάς στην αρχή,
ιδιαίτερο δηλαδή. Σίγουρα όταν είσαι κοντά στον γκολ και, και θες να σκοράρεις, σκοράρεις κτλ. Είναι ευχάριστο. Εμένα από εκεί και πέρα, έτσι είναι και τα χαρακτηριστικά μου σαν ποδοσφαιριστής, σε όποια θέση και να μου ζητηθεί να προσφέρω και την ομάδα, θα το κάνω στο μέγιστο βαθμό.